Μάλιστα. Ακούμε το γύρο Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω όλους, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, για την επιτυχία σας και μάλιστα σε μια δύσκολη μάχη. Ιδιαίτερα να συγχαρώ τους νέους συναδέλφους που τους εύχομαι πραγματικά σιδεροκέφαλους. Να ξέρετε όλοι ότι από την παράταξή μας κάθε φορά η χώρα περιμένει πολλά, είτε είμαστε κυβέρνηση είτε είμαστε αντιπολίτευση. Αλλά αυτή τη φορά περιμένει ακόμα περισσότερα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Θανάση τον Μπούρα, το μέχρι σήμερα γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, για τη συγκινητική του προσπάθεια, για τις μάχες και τον αγώνα που έδωσε στη Βουλή, στο πλευρό του κάθε βουλευτή, για την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού μας έργου. Και να ευχηθώ καλό αγώνα στο Γιάννη Πλακιωτάκη, βουλευτή της νεότερης γενιάς, που με την υποστήριξή σας θα αναλάβει τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Σήμερα θα σας μιλήσω για τα άμεσα και για τα επίγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αλλά και για τα άμεσα και επίγοντα καθήκοντα που έχει η παράταξή μας, που όπως θα δούμε επιβάλλουν από την πλευρά μας συνεχή ετοιμότητα. Γι' αυτό και πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια όλα τα τελευταία γεγονότα. Και τη μέχρι τώρα πορεία μας, και το εκλογικό αποτέλεσμα, και τις προοπτικές μας από εδώ και στο εξής. Αυτό θα το κάνουμε ελεύθερα μεταξύ μας, σε επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα, τη μεθεπόμενη 5η 19 Φεβρουαρίου, όπου θα ακουστούν και κριτική και προτάσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ σε χθεσινές εξελίξεις. Ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο σοσιαλιστής κ. Μάρτιν Σούλτς, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με χρεοκοπία αν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Δηλαδή αυτό για το οποίο προειδοποιούσα και αυτό το οποίο προσπαθούσα και προσπαθώ να αποτρέψω. Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ανησυχητική. Αλλά τα χειρότερα μπορούν ακόμα να αποτραπούν. Και αυτό είναι δική μας προτεραιότητα και είναι δικό μας καθήκον. Να μην αφήσουμε τη χώρα να φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Δεν θέλω να πω τίποτα για εκείνους που μας κατηγόρησαν για εκστρατεία φόβου. Ο καθένας σήμερα πια καταλαβαίνει ότι άλλο πράγμα να εκφοβίζεις τον κόσμο και άλλο πράγμα να προειδοποιείς για πραγματικούς κινδύνους. Η χώρα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω με την ύψιστη προτεραιότητα αυτής της παράταξης. Το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της Ελλάδας. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το ρόλο που διαδραμάτισε τα τελευταία 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για το ρόλο που καλείται να παίξει στις κρίσιμες στιγμές που έρχονται. Πάντα υπήρξαμε και παραμένουμε κόμμα εθνικής ευθύνης. Σας το λέω λοιπόν προκαταβολικά. Από τη θέση της αντιπολίτευσης θα στηρίζουμε οτιδήποτε είναι σωστό. Και θα στυλιτεύουμε οτιδήποτε είναι λάθος. Δεν θα διστάσουμε ούτε να ψηφίσουμε κάτι σωστό, ούτε και να καταψηφίσουμε κάτι το επικίνδυνο για τον τόπο. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση των τελευταίων 2,5 ετών, στάθηκε με επιτυχία στη μεγάλη ιστορική πρόκληση που αντιμετώπισε το καλοκαίρι του 2012, την ανόρθωση της χώρας από το χείλος του γκρεμού όπου τότε βρισκόταν. Πριν 2,5 χρόνια, το θυμάστε, παραλέβαμε χάος. Και πριν 10 μέρες παραδώσαμε χώρα. Αυτό δεν μπορεί κανείς ούτε να το παραβλέψει, ούτε να το αγνοήσει. Βγάλαμε τη χώρα από την κρίση και ας μην το αναγνωρίζουν πολιτικοί μας αντίπαλοι. Εμείς μικρόψυχοι δεν θα γίνουμε ποτέ και θα βάζουμε πλάτη για να προχωρήσει η χώρα και να βγει οριστικά από την κρίση. Αυτό ακριβώς που κάναμε. Και στην περίοδο άλλωστε του 10 με 12
2010 με 2012, όταν τότε ήμασταν στην αντιπολίτευση. Γεγονός που δεν μας εμπόδισε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Η αντιπολίτευση ευθύνης δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Αντίθετα, η καταστροφική αντιπολίτευση είναι αδυναμία, που αναπόφευκτα θα φανεί όταν ένα κόμμα που έκανε τέτοια αντιπολίτευση υπονόμευσης αναλάβει τη διακυβέρνηση. Η εποχή που ο λαϊκισμός ήταν για τους έξυπνους και η υπευθυνότητα για τα κορόιδα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τώρα τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Και όποιος φέρεται με υπευθυνότητα και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση τελικά δεν χάνει. Αντίθετα, όποιος στηρίζεται σε πυροτεχνήματα για να σκαρφαλώσει την εξουσία τελικά το μετανιώνει. Θυμηθείτε ένα κόμμα που το 2009 νίκησε με 44%. Με εκείνο το αλυσμόνητο σύνθημα ότι λεφτά υπάρχουν. Μόλις 5 χρόνια πέρασαν από τότε και έχει σήμερα σαρωθεί από τις εξελίξεις. Δεν σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αναγκαστικά την ίδια τύχη. Σας λέω απλά ότι πέρασε η εποχή που ο λαϊκισμός μπορούσε να κυριαρχεί κοροϊδεύοντας ατιμόρυτα έναν ολόκληρο λαό. Σας λέω ακόμα ότι βλέπουμε ήδη ορισμένες εκπληκτικές ομοιότητες μετεκλογικά. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης θυμίζουν όλο και περισσότερο τα απίστευτα σφάλματα του Γιώργου Παπανδρέου και του Γιώργου Παπακοσταντίνου στις αρχές του 2010. Θυμάστε που ο κύριος Παπανδρέου διακήρυξε ότι η Ελλάδα είναι η πιο διαφθαρμένη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας κάτι αντίστοιχο είπε μόλις προχθές. Βέβαια ξεχνάει πως όλες τις μεταρρυθμίσεις μας για το χτύπημα της διαφθοράς στο δημόσιο ο ίδιος και το κόμμα του τις καταψήφισαν. Θυμάστε που ο κύριος Παπακοσταντίνου κυκλοφορούσε τότε και έλεγε ότι η Ελλάδα θυμίζει Τιτανικό. Ο κύριος Βαρουφάκης κάτι παρόμοιο είπε προχθές. Ότι είναι, λέει, υπουργός οικονομικών σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Του θυμίζω απλώς ότι η Ελλάδα σήμερα έχει πλεονάσματα και έχει μπει στην ανάπτυξη. Αλλά αυτή η κακή συνήθεια, δηλαδή όποιος αναλαμβάνει να διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό, φαίνεται πως είναι αθεράπευτη σε κάποιους. Γιατί ενώ εμείς παλέψαμε με νύχια και με δόντια να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μιας Ελλάδας που ήταν στα πρόθυρα της καταστροφής, εκείνοι παρέλαβαν μια Ελλάδα που όλοι αναγνωρίζουν πως στέκεται στα πόδια της και πως έχει πετύχει πολύ μεγάλη πρόοδο. Αυτήν την Ελλάδα ας μην προσπαθούν να τη διασύρουν. Δεν είναι καλό ξεκίνημα και δεν θα έχει έτσι καλό τέλος. Και για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα, ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Παραλάβαμε τη χώρα στον αέρα με έλλειμμα 9,5% του ΑΕΠ και αδύναμη να πιάσει οποιονδήποτε στόχο εξυγίανσης. Ήταν 2 χρόνια ήδη στο μνημόνιο και έπεφτε έξω σε όλα. Με βαθιά ύφεση, με εκρηκτική ανεργία και με μηδενική αξιοπιστία στο εξωτερικό. 2,5 χρόνια αργότερα, η πολιτική της κυβέρνησής μας έφτασε στη χώρα να έχει πρωτογενή πλεονάσματα με ανάκαμψη ήδη από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου, με δυνατότητα να βγαίνει στις αγορές, τώρα όχι πια, με πλήρως αποκαταστημένη την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, με την ανεργία σταδιακά να υποχωρεί και χωρίς να έχουμε ανάγκες νέου δανεισμού. Υπήρξαν και λάθη στο διάστημα αυτό, ασφαλώς και υπήρξαν. Έγιναν όλα όπως έπρεπε, σίγουρα όχι. Αλλά για να συζητήσουμε τα όποια λάθη, πρέπει πρώτα να θυμόμαστε τα 3 πράγματα που έγιναν στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Πρώτον, ποτέ δεν έγινε ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς τόσο μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, τόσο μεγάλη και απότομη μείωση ελλείμματος. 9,5 ποσοστιαίες μονάδες, αν λάβουμε υπόψη και την τρέχουσα χρονιά, ασχέτως αν δεν ξέρουμε ακόμα πού ακριβώς θα καταλήξει. Για να καταλάβετε τι άθλος είναι αυτός, σας αποκαλύπτω ότι μόλις λίγες εβδομάδες πριν, όταν με επισκέφθηκε ως Πρωθυπουργό, ακόμα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, μου αποκάλυψε ότι και εκείνος παρέλαβε 9,5% έλλειμμα, του ζήτησε να το περιορίσει το μισό, εκείνος του είπε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο και ότι θα περιόριζε το έλλειμμα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Μόνο που εκείνος δεν είχε μνημόνιο, ενώ εμείς τη βρήκαμε τη χώρα σε μνημόνιο. Κάναμε λοιπόν σχεδόν διπλάσια προσαρμογή, μείωση του ελλείμματος εννοώ, από όσο ζητήθηκε από την Ισπανική κυβέρνηση. Υπάρχει βέβαια εξ' αυτό μια άλλη άποψη. Μήπως ήταν υπερβολικά μεγάλη
Η ταχύτητα προσαρμογής σε 2,5 μόλις χρόνια. Ναι, ήταν. Αλλά υπήρξε δυστυχώς αναγκαία. Διαφορετικά θα μπαίναμε σε λαβύρινθο μακροχρόνιας ύφεσης, πολύ χειρότερες από αυτή που ζήσαμε και τελικά καταφέραμε να ξεπεράσουμε. Και να θυμάστε, σε όλα αυτά τα 2,5 χρόνια πάντα είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο δύσκολο που αποφασίζαμε και στο ακόμα πιο οδυνηρό που αποφεύγαμε για τον τόπο. Και να καταλάβετε ακόμα πόσο σημαντικό ήταν αυτό που πετύχαμε. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις διακηρύξεις του σημερινού Πρωθυπουργού, η κυβέρνησή του προγραμματίζει πρωτογενώς ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για τα επόμενα 4 χρόνια. Όμως εμείς πετύχαμε πρωτογενώς ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ήδη από το 2013. Εμείς δεν το βρήκαμε. Δεν το παραλάβαμε. Το καταφέραμε. Ενώ πάνω σε αυτό που εμείς καταφέραμε, προσπαθεί να χτίσει η σημερινή κυβέρνηση. Καλά κάνει. Και εμείς σε μια τέτοια προσπάθεια ανάπτυξης, πάνω στα γερά θεμέλια που ήδη υπάρχουν, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βοηθήσουμε. Γιατί έτσι θα τιμήσουμε εξάλλου και τις τεράστιες θυσίες που υπέστη ο ελληνικός λαός. Θυμίζω επίσης ότι πετύχαμε το 2014 να καλύπτουμε όχι μόνο τις πρωτογενείς δαπάνες της χώρας, αλλά και τις μισές πληρωμές ετόκους. Και βάσει του προϋπολογισμού για το 2015, που ψηφίσαμε πέρσι τον Νοέμβριο, θα καλύπταμε φέτος και το σύνολο των τόκων που πρέπει να πληρώσει η χώρα. Η νέα κυβέρνηση ανέφερε ήδη ότι δεν θα τους καλύψει. Άρα μένει να δούμε τι θα κάνει. Θα δανειστεί ξανά και πόσο και για πόσα χρόνια. Αν δανειστεί από τους εταίρους μας, θα πρόκειται για επιστροφή στον αναγκαστικό δανεισμό, από τον οποίο εμείς πηγαίναμε να απαλλάξουμε τη χώρα. Δηλαδή θα πρόκειται για νέα μνημόνια. Χώρια που εντωμεταξύ θα λήγουν και ομόλογα και άλλα δάνεια που θα πρέπει και αυτά να πληρώνονται. Δεν κάνω προβλέψεις. Αλλά οι υποχρεώσεις της χώρας σε συνδυασμό με τα στενά χρονικά πλαίσια που υπάρχουν απαιτούν άμεσες αποφάσεις, με τόλμη. Αλλιώς οι υποχρεώσεις αυτές μεταβάλλονται σε πολύ δύσκολα διέξοδα. Εμείς θα βοηθήσουμε τη χώρα ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Και το εννοούμε. Και σε λίγο θα σας πω και πού και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε αληθινά πρέπει να θέσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Και να δείξουμε όπου χρειαστεί πως ό,τι μοιάζει ως νέα αρχή μπορεί και να σημαίνει επιστροφή σε καταστάσεις που έχουμε ήδη ξεπεράσει και που δεν πρέπει να ξαναπεράσουν ως χώρα. Όταν υπογράφει συμφωνία αναγκαστικού δανεισμού, αυτό συνοδεύεται από μνημόνιο, δηλαδή από όρους σκληρούς. Αυτό εμείς θέλαμε να το τελειώσουμε και ήμασταν πολύ κοντά στο να το τελειώσουμε. Όταν υπογράφει συμφωνία για πιστωτική γραμμή στήριξης, αυτό δεν είναι αναγκαστικός δανεισμός, δεν γράφεται στο χρέος, συνεπάγεται κάποιους πολύ πιο χαλαρούς όρους και τελειώνει και σε ένα χρόνο. Εκεί επίσης βρισκόμασταν εμείς. Αλλά αν η Ελλάδα χρειαστεί να δανειστεί από τους εταίρους είτε για να πληρώνει τόκους είτε για να πληρώνει ομόλογα που λήγουν όταν δεν μπορεί να βγει στις αγορές για να τα καλύψει, τότε ναι, είναι αναγκαστικός δανεισμός. Μπορεί βέβαια να το ονομάσουν γέφυρα ή νέο συμβόλαιο. Μνημόνιο πάντως θα είναι. Δεν θα είναι πιστωτική γραμμή στήριξης. Και αυτό δεν θα είναι πρόοδος αλλά οπισθοδρόμηση. Φοβάμαι ότι δεν ξέρουν ακριβώς ούτε τι έγινε ως τώρα, ούτε που οδηγούν τα πράγματα. Προχθές μόλις ο Πρωθυπουργός ανέφερε δημόσια ότι οι δανειστές μας με το Σαμαρά μόνον είχαν να φοβηθούν γιατί το χρέος μεγάλωνε. Προφανώς δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι επί κυβερνήσεως Σαμαρά το χρέος για πρώτη φορά άρχισε να μειώνεται ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ επίσης. Διότι στο μεταξύ μπήκαμε στην ανάκαμψη και είχε ήδη αρχίσει να μεγαλώνει ο παρανομαστής, δηλαδή το ΑΕΠ. Εκείνοι εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να πάρουν νέο μνημόνιο, νέο αναγκαστικό δάνειο, που θα το βαφτίσουν γέφυρα, συμβόλαιο, όπως και να το πούν. Νέο δάνειο θα είναι, αναγκαστικό θα είναι, μνημόνιο και προαπαιτούμενα θα έχει και θα αυξήσει το ονομαστικό χρέος. Επαναλαμβάνω, εύχομαι να μην συμβεί και θα μας πάει πίσω, αλλά όχι και να κοροϊδευόμαστε. Ακούστε. Δεν προεξοφλώ τις εξελίξεις. Εύχομαι να συμβεί το καλύτερο για τη χώρα. Άλλωστε, αν συμβούν τα καλύτερα,
θα είναι και η συνέχεια και η δικαίωση της δικής μας πολιτικής και κυρίως η δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού. Οφείλουμε όμως να προειδοποιούμε για παγίδες που υπάρχουν μπροστά. Παγίδες που εμείς τις εξουδετερώσαμε ή τις αποφύγαμε. Και τώρα βλέπουμε την επόμενη κυβέρνηση να μην τις αποφεύγει με την ίδια προσοχή. Το δεύτερο πράγμα που πετύχαμε στα 2,5 χρόνια είναι ότι παρά την πολιτική λιτότητας που εφαρμόστηκε αναγκαστικά, η χώρα βγήκε στην ανάπτυξη. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση αυτό το απέκλειε ότι θα γινόταν. Όμως πράγματι η χώρα μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ενώ το τρίτο τρίμηνο πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Πρόλαβε και το ένιωσε αυτό η αγορά. Και παρά την αβεβαιότητα των τελευταίων τριών μηνών, κλείσαμε τη χρονιά θετικά, μετά από 6 συνεχή χρόνια ύφεσης. Και δεν θα μπούμε σε μια άχαρη διαμάχη με το ΣΥΡΙΖΑ, κατά πόσον αυτές οι εξελίξεις είναι πραγματικές ή όχι. Άλλωστε δεν είναι δικές μας διαπιστώσεις. Το ανακοίνωσαν επίσημα όλοι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί. Εμείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσουμε οποιοδήποτε επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης. Καλό θα ήταν και εκείνοι να πάψουν να αμφισβητούν τα επιτεύγματα της προηγούμενης, που είναι και επιτεύγματα της χώρας και που πλέον είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Επιμένω στο θέμα της ανάκαμψης που εμείς πετύχαμε. Όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί τώρα η ανάκαμψη κινδυνεύει. Κινδυνεύει ήδη από την αναταραχή που προκάλεσαν οι πρόορες εκλογές στις οποίες έσυραν τη χώρα. Αλλά ας υποθέσουμε και ας ευχηθούμε ότι αυτό θα περάσει σύντομα. Υπάρχουν όμως εξελίξεις που από εδώ και μπρος δεν φαίνεται να βοηθούν την ανάπτυξη. Μάλλον την ανατρέπουν. Για παράδειγμα, η λεγόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα οδηγήσει σε περισσότερο εισόδημα, άρα σε μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά, όπως κάποιοι πιστεύουν. Είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει παράλληλα και σε απολύσεις. Δηλαδή, να ανακοπεί η μείωση της ανεργίας και βεβαίως αρνητικά να επηρεαστούν και ασφαλιστικές φορές στα ταμεία. Ακόμα η ματέωση των ιδιωτικοποιήσεων θα επηρεάσει τα πάντα αρνητικά. Και τα έσοδα άμεσα και τις επενδύσεις μεσοπρόθεσμα και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Όταν μια κυβέρνηση ανατρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις της προηγούμενης, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα εμπιστοσύνης. Κανείς σημαντικός επενδυτής δεν είναι εύκολο να την εμπιστευτεί ξανά την Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να χάσει παραγωγικές επενδύσεις ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεται περισσότερο. Γι' αυτό ας προσέξει η κυβέρνηση να μην γκρεμίσει όσα εμείς με κόπο χτίσαμε. Δεν θα βλάψει εμάς και τη χώρα ασφαλώς, και αυτό μας νοιάζει, θα βλάψει, αλλά και τον εαυτό της. Δεν έχει έννοια να σταθώ σε παλινοδίες που είδαμε τελευταία, στα όσα ισχυρίζονται νέοι υπουργοί εντός και εκτός Ελλάδος και διαψεύδονται από άλλους καθημερινά. Απ' έξω μαθαίνουμε ότι οριστικά δεν τίθεται πια θέμα κουρέματος του χρέους. Και θα δεχτούν, λέει, μια ανακούφιση χρέους όπως εμείς είχαμε δρομολογήσει. Έρχονται έτσι στα λόγια μας. Δηλαδή και τώρα πια το χρέος τους φαίνεται ξαφνικά βιώσιμο. Αλλά λίγο αργότερα, από μέσα από τη χώρα, μαθαίνουμε από άλλον υπουργό ότι όχι, θα επιμείνουν στο κούρεμα, για το οποίο όλοι τους έχουν προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Δεν θα σταθώ στο αν θα εισπράξουν την τελευταία δόση του προγράμματος ή μόνο ένα μέρος της από τους στόχους και τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ερώτημα είναι βέβαια πώς θα πληρώσεις τις υποχρεώσεις των επομένων μηνών. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα προχωρήσεις στη συμφωνία για την τελευταία αξιολόγηση και με τι όρους. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και καμιά επικοινωνιακή διαχείριση δεν βοηθάει να το λύσουν. Θα δεχθούν τελικά την αξιολόγηση? Εμείς θέλουμε να ξεμπλοκάρει η χώρα, να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Δεν θέλουμε να συνεχίσει την ανασφάλεια και βεβαιότητα που θα φέρουν ύφεση και ελλείμματα. Και εδώ ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση που γίνεται. Είναι είτε προετοιμασία ρήξης από θέση αδυναμίας, είτε προετοιμασία κολοτούμπας που μπορεί να γίνει πολύ λίγο, πολύ αργά και να στοιχήσει στη χώρα πανάκριβα. Δεν θέλουμε κανένα από αυτά. Θέλουμε να μην χαθεί άλλος χρόνος που αρχίζει και στοιχίζει και στη χώρα και στην οικονομία. Πολύ περισσότερο
που η σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται δέσμια σήμερα του προφανούς. Δέσμια της πραγματικότητας από τη μια πλευρά και δέσμια των υποσχέσεων που έχει μοιράσει από την άλλη. Και αυτό δεν τη βοηθάει καθόλου. Επισημαίνω λοιπόν δύο πράγματα. Αν επιλέξει η κυβέρνηση συνέχιση της πολιτικής που είχαμε ξεκινήσει, με τις όποιες διορθώσεις είναι απαραίτητες, εμείς, καθαρά το λέω, θα τη στηρίξουμε. Το πώς βέβαια θα χειριστεί η κυβέρνηση το δικό της εσωτερικό πρόβλημα αξιοπιστίας, δηλαδή άλλα να υπόσχεσαι και άλλα να κάνεις, είναι δικό της θέμα. Εμάς, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην ξανακυλήσει η πατρίδα μας στην κρίση. Αν πάλι η νέα κυβέρνηση αποφασίσει να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκε και που συνεχίζει να επαναλαμβάνει ακόμα και μετά τις εκλογές, τότε θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες για τον τόπο. Δεν χρειάζεται να πω τώρα περισσότερα. Έχουμε ήδη προειδοποίηση. Το τονίζω, έχουμε ήδη προειδοποίηση. Και οι προειδοποίησεις μας ισχύουν και σήμερα στο ακέραιο. Δεν είμαστε ευτυχείς για τους κινδύνους που διαβλέπουμε. Δικαίωσή μας δεν είναι να συμβούν όσα προβλέπουμε ως αναπόφευκτα, αν προχωρήσουν στο δρόμο της ανευθυνότητας. Πολύ μεγαλύτερη δικαίωση για μας είναι να καταλάβουν, έστω και την τελευταία στιγμή, τι πάνε να κάνουν και να αλλάξουν ρότα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε. Και εκεί είμαστε έτοιμοι να τους στηρίξουμε. Εμείς πρώτοι θέλουμε να ολοκληρωθεί ο δρόμος που ξεκίνησε για τη χώρα. Εμείς πρώτοι θέλουμε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Εμείς πρώτοι βάζουμε την Ελλάδα και μόνο πάνω απ' όλα. Τι να την κάνει στην όποια δικαίωση, αν η χώρα μπει ξανά σε μια οδυνηρή περιπέτεια. Αυτήν την περιπέτεια πρέπει με κάθε τρόπο να την αποτρέψουμε. Έτσι κι αλλιώς, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στις εξελίξεις που βρίσκονται πολύ κοντά. Πραγματικά πολύ κοντά. Μπορεί το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου να χρειάστηκε 2 χρόνια για να φτάσει σε ξεπέραστα διέξοδα. Αλλά εκεί που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα δεν έχει τέτοιες πολυτέλειες. Η χώρα θα πρέπει να ξαναβρει το δρόμο της πολύ γρήγορα. Και εγγύηση, γι' αυτό μην κάνετε λάθος, είναι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να το κάνει γιατί, όπως είπα στην αρχή, στάθηκε όρθια. Έχασε τις εκλογές, ναι, αλλά δεν είχε την τύχη του Πασόκ και μάλιστα μετά από 2,5 χρόνια στην κυβέρνηση, στη διάρκεια των οποίων κάναμε πολύ περισσότερα από όσα έκανε το Πασόκ όταν μόνο του κυβέρνησε από το 9 μέχρι το 11. Η Νέα Δημοκρατία επέστη ελάχιστη μείωση δυνάμεων από τον Ιούνιο του 12. Μόλις 107.000 ψήφους. Κάτι παραπάνω από 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Από την οποία μεγάλο μέρος και λόγω της αποχής και δυστυχώς λόγω των απίστευτων φημών που ακούστηκαν την τελευταία στιγμή, τις τελευταίες μέρες, υπήρξε. Για να έχετε τη σύγκριση, το Πασόκ μέσα σε 2,5 χρόνια έχασε 31 ποσοστιαίες μονάδες και 2.250.000 ψήφους. Αυτή την τεράστια διαφορά να μην την ξεχνάει κανένας. Κάποιοι αναρωτιούνται αν χάσαμε από το κέντρο ή από την δεξιά ή εγώ δεν ξέρω από πού. Μην κάνετε λάθος. Αντιμνημονιακά ψήφισε το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος. Άλλωστε, όπως δείχνουν όλες οι προεκλογικές φημομετρήσεις, εμείς χάναμε ψήφους προς το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν είχε κάνει καμιά κεντρώα στροφή. Και κερδίζαμε ψήφους τόσο από την κεντροαριστερά, όσο και από τα δεξιά μας. Γι' αυτό και τελικά πόλεις ήταν τόσο περιορισμένες. Άλλωστε, το σύγχρονο πολιτικό αφήγημα βασίζεται σε άλλες παραδοχές από το παλιό το ξύλινο δεξιά κέντρο αριστερά. Σε άλλα μεγάλα προβλήματα χαράζονται πλέον νέες διαχωριστικές γραμμές. Σε άλλο γήπεδο παίζεται η μπάλα. Έχει αλλάξει η διαστρωμάτωση του ελληνικού εκλογικού σώματος. Πολλοί νοικοκυρέοι που ψήφισαν παλιότερα σταθερά κεντροαριστερά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά. Και στα θέματα εθνικών προτεραιοτήτων είναι μαζί μας, και στα θέματα στήριξης της οικονομίας είναι μαζί μας, και στα θέματα ανάπτυξης με μοχλό την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι μαζί μας. Όλους αυτούς τους νοικοκυρέους πρέπει να φροντίσουμε να μην τους χάσουμε. Σημασία για μας έχει το αύριο. Σταθερά βήματα μπροστά, και θα το πω κεντροδεξιά με 2 τόνους, συντηρητικός τόνος για τα θέματα τα εθνικά και τα θέματα της ασφάλειας και φιλελεύθερος τόνος στην προστασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και στα καινούργια καλύτερα με θετικό πρόσημο κινήματα, όπως είναι για τους νέους, η αριστεία, η καινοτομία, τα startups, η τεχνολογία, ή όπως είναι για όλους τους Έλληνες ο πολιτισμός, η νησιωτικότητα, η ναυτιλία, ο αθλητισμός, χώροι δηλαδή που έχουν τεράστια ακόμα περιθώρια ανάπτυξης και όπου το κράτος μπορεί να κινηθεί και ριζοσπαστικά και υπερβατικά. Να θυμόμαστε και το εξής. Ποτέ στο παρελθόν κόμμα που άσκησε διακυβέρνηση, είτε κέρδισε είτε έχασε εκλογές, δεν διατήρησε τις δυνάμεις του. Ποτέ στο παρελθόν οπουδήποτε στην Ευρώπη, κόμμα που άσκησε πολιτική λιτότητας, δεν κράτησε τις δυνάμεις του. Ναι, δεν πραγματοποίησαμε όσα υποσχεθήκαμε, αλλά θυμίζω ότι είχαμε πρόγραμμα τετραετίας και μας άφησαν να φτάσουμε μόνο μέχρι τη μέση. Χώρια που δεν κυβερνήσαμε και μόνοι μας. Αλλά παρόλα αυτά κάναμε τα πιο δύσκολα και με το παραπάνω. Κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ, όπως είχαμε υποσχεθεί. Πιάσαμε όλους τους δημοσιονομικούς στόχους που ήταν προϋπόθεση για να βγούμε από το μνημόνιο, που επίσης δεν ήταν εύκολο, αλλά το υποσχεθήκαμε και το κάναμε. Η δημοσιονομική αναπηρία και τα ελλείμματα είναι άλλωστε μεγάλη πληγή της χώρας εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει στην πρόσφατη ιστορία κυβέρνηση που να έκανε τέτοιας έκτασης δημοσιονομική εξυγίανση και τόσες μεταρρυθμίσεις σε τόσο σύντομο χρόνο και με ελάχιστες τελικά εκλογικές απώλειες. Κεφαλαιοποιήσαμε και τις τράπεζες, τις αποδώσαμε υγιείς και αυτό δεν ήταν καλό για τους τραπεζίτες που έχασαν τον έλεγχο των τραπεζών τους έτσι κι αλλιώς. Ήταν καλό για τους καταθέτες και για την πραγματική οικονομία που από εδώ και στο εξής θα μπορούσε να είχε αυξημένη ρευστότητα. Και γι' αυτό εύχομαι να μην ξαναμπεί η Ελλάδα σε περιδίνηση. Και κάναμε μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Από το ηλεκτρονικό κράτος ως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, από τις ιδιωτικοποιήσεις που επαναλαμβάνω επιτέλους ξεκίνησαν, ως το χτύπημα της πατάλης στο δημόσιο, ιδιαίτερα στη δημόσια υγεία και της αδιαφάνειας, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό σύστημα. Μπορούσαμε από εδώ και στο εξής να κάνουμε πολλά ακόμα. Δεν προλάβαμε. Θα τα προτείνουμε, θα τα στηρίξουμε, στη νέα κυβέρνηση θα τα κάνει. Για παράδειγμα, ήταν στο πρόγραμμά μας να δώσουμε ιδιαίτερη βοήθεια στους χαμηλούς συνταξιούχους. Και θα στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση να το κάνει. Χωρίς όμως να γυρίσει ξανά τον τόπο σε ελλείμματα. Και ασφαλώς πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως οι απώλειες των στρατιωτικών και των αστυνομικών, πράγμα που το είχαμε ήδη προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά έπρεπε προηγουμένως να δημιουργηθούν πλεονάσματα. Γιατί αν δεν είχαμε τα πλεονάσματα αυτά, από πού θα βρίσκαν τα λεφτά για να τους δώσουν. Και είμαστε αντίθετοι σε υποτιθέμενες παροχές που οδηγούν στη συνέχεια σε μεγαλύτερες περικοπές. Ό,τι δίνει το κράτος πρέπει να το δίνει σταθερά και για πάντα. Όχι για να το πάρει πίσω πολλαπλά λίγο αργότερα. Ήταν στο πρόγραμμά μας να προχωρήσουμε σε ανακούφιση χρέους. Όχι σε κούρεμα που λένε οι εκπρόσωποι της σημερινής κυβέρνησης, αλλά σε αληθινή ανακούφιση. Δηλαδή σε μεγαλύτερη περίοδο χαμηλών επιτοκίων και σε επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους. Προσέξτε, αυτό το είχαμε ήδη πετύχει με τη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012, εφόσον η Ελλάδα θα πιάνε τους στόχους της. Τους έπιασε τους στόχους της. Και τώρα μπορούμε να το πετύχουμε. Και όταν κερδίσει η Ελλάδα αυτό το πλεονέκτημα, τότε θα μπορεί να μειώσει τα αναγκαστικά πλεονάσματα των επόμενων ετών για να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων. Και αυτό το είχαμε προγραμματίσει να γίνει από εδώ και μπρος. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς σύγκρουση με τους εταίρους μας. Και όταν θα γίνουν, το ξαναλέω, τότε ανοίγουν το δρόμο για τις μεγάλες φορολογικές μειώσεις το εξής. Χωρίς να δημιουργήσουν πάλι ελλείμματα και διόγκωση του χρέους. Πρόβλημα βέβαια για μας, θα τα πούμε σε λίγες μέρες, αλλά πρόβλημα για μας ήταν και η φτωχή προβολή του έργου μας. Έγιναν πολλά, προβλήθηκαν ελάχιστα. Εγώ δεν λέω να είχαμε πετύχει αυτό που είδαμε αυτές τις μέρες, δηλαδή για την Κολοτούμπα ακόμα να την παρουσιάζουν ως θρίαμβο, αλλά στην περίπτωσή μας τα σωστά που ήταν πολλά δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Αν θέλει λοιπόν η νέα κυβέρνηση
να προχωρήσει σε αυτές τις χειροπιαστές βελτιώσεις που είχαμε ετοιμάσει, θα τη βοηθήσουμε. Αν πάλι προσπαθήσει να φέρει τη χώρα σε σύγκρουση με όλους τους εταίρους, θα χάσει χώρα. Επαναλαμβάνω, θα χάσει χώρα, δεν θα χάσει μόνο η κυβέρνηση. Γιατί αν θέλεις να συγκρουστείς με κάποιους, φρόντισε τουλάχιστον να μην τους έχεις ανάγκη. Όταν αυξάνεις τα ελλείμματα, δηλαδή την εξάρτησή σου από τους δανειστές, και ύστερα πας να συγκρουστείς μαζί τους, τότε προκαλείς τα χειρότερα. Με δύο λόγια. Διαπραγμάτευση δεν πρωτογίνεται. Επί 2,5 χρόνια ήμασταν σε συνεχή διαπραγμάτευση. Δεν τη διαφημίζαμε επικοινωνιακά, γιατί η διαπραγμάτευση που διαφημίζεται δεν έχει καλή κατάληξη. Αλλά την κάναμε συνεχώς τη διαπραγμάτευση. Και το σημαντικότερο, παράλληλα ενισχύαμε και τη θέση της χώρας, εξαλείφοντας τα ελλείμματα, εφαρμόζοντας μεταρρυθμίσεις, ετοιμάζοντας την πραγματική ανακούφιση του χρέους και τελικώς βγαίνοντας στις αγορές. Πράγμα που είναι και το μόνο που σε απαλλάσσει από την ανάγκη μνημονίων και αναγκαστικού δανεισμού. Αν δεν μπορείς να βγεις στις αγορές, θα καταλήξεις θες δε θες στην εξάρτηση από τους δανειστές σου. Αν τώρα μπορεί η νέα κυβέρνηση να διαπραγματευτεί να έχουμε χαμηλότερα πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια, πράγμα που εύχομαι, είναι επειδή εμείς αυτά τα ελλείμματα τα μετατρέψαμε σε πλεονάσματα και επειδή κάναμε μεταρρυθμίσεις. Και αν μπορέσουν να πάνε σε ανακούφιση χρέους, είναι επειδή μετά από πολύ μεγάλη μάχη, το Νοέμβριο το 12, το πετύχαμε συμφωνία. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν ότι δεν θα επιστρέψουμε σε ελλείμματα και δεν θα ακυρώσουμε μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Εμείς, το ξαναλέω, θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στο σίγουρο δρόμο που θα δώσει μεγάλη ανακούφιση στους Έλληνες και ανάπτυξη στην οικονομία. Αλλά αν επιλέξει να πάει προς τα βράχια, θα είμαστε απέναντί της καθαρές κουβέντες. Πραγματική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία έχεις ως κυρίαρχη χώρα όταν δεν χρειάζεσαι δανεικά για να περάσεις. Όταν χρειάζεσαι να σε δανείσουν, είσαι εξαρτημένος από τους δανειστές. Γι' αυτό κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βγουν τα πλεονάσματα, για να τελειώσουν τα ελλείμματα, για να βγούμε από το δανεισμό και να μπούμε στην ανάκαμψη. Αν μας καταφέρουν σε δανεισμό και ύφεση, τότε η ευθύνη θα είναι απόλυτα δικά τους. Και θα το πληρώσουν πολύ ακριβά, αλλά δυστυχώς θα το πληρώσει και η χώρα. Εμείς, αν προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, το ξαναλέω, θα τους στηρίξουμε. Μέχρι στιγμής όμως βλέπω, ακόμα και στις μεταρρυθμίσεις, να θέλουν να ξυλώσουν εκείνα τα οποία κάναμε. Να ματαιώσουν προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Και σε αυτό θα είμαστε απολύτως απέναντί τους. Είμαστε περήφανοι για το έργο που κάναμε αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και ασφαλώς είμαστε οι πρώτοι που παραδεχόμαστε και τα λάθη που έγιναν. Αλλά όταν συζητήσουμε για τα σφάλματα, να θυμόμαστε σε τι πρωτόγνωρες συνθήκες παραλάβαμε τη χώρα και που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Να θυμόμαστε ακόμα ότι έπρεπε να συγκυβερνήσουμε με ένα άλλο κόμμα, το οποίο είχε αγκυλώσεις που έπρεπε κάθε φορά να υπερνικήσουμε και εμπόδιζε να γίνουν πραγματικότητα μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θέλαμε, όπως ο συνδικαλιστικός νόμος, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων ή η ψήφος της ομογενής μας. Αλλά τη συγκυβέρνηση δεν την είχαμε αποφασίσει εμείς, ο λαός την είχε επιβάλει με την ψήφο του το 12. Και παρόλα αυτά, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, κράτησε αυτή η παράταξη τη χώρα όρθια. Έγιναν και πολλά λάθη, ασφαλώς. Πάρτε τον έμφυα. Ενώ συνολικά τον φόρο ακινήτων τον μειώσαμε 2 φορές, αφήσαμε και πέρασε η προπαγάνδα ότι δήθεν παίρναμε τα σπίτια του κόσμου. Ούτε και προβάλαμε όσο έπρεπε τις βασικές επιτυχίες. Πάρτε το διεθνή τύπο. Ενώ πριν από εμάς υπήρξε σκληρός και αμήλικτος για την Ελλάδα, επί 2 χρόνια πρόβαλε τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής μας και μπορεί να πω πολύ περισσότερο από ότι ο ελληνικός τύπος. Και σε αυτό αναμφίβολα έχουμε και εμείς ευθύνη. Και ακόμα θέλοντας να σώσουμε την πατρίδα, δεν αγκαλιάσαμε ή καλύτερα δεν συμπαρασταθήκαμε όπως έπρεπε στις παραγωγικές ηλικίες και στα νοικοκυριά του μέσου αστού και του ελεύθερου επαγγελματία που χτυπήθηκαν από την ανεργία. Με την έννοια ότι δεν τους εξηγήσαμε πως τα μέτρα αυτά ήταν μόνο προσωρινά και πως μόλις πάρει μπροστά η οικονομία θα αποτελούσαν μια ξεχασμένη παρένθεση, γιατί δεν θα ήταν πια αναγκαία.
Παρόλα αυτά τα όσα έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια, μια αληθινή κοσμογονία σε εξάλληψη ελλειμμάτων και σε μεταρρυθμίσεις, δεν έχουν ξαναγίνει. Και μάλιστα κάτω από τόσο δύσκολες περιστάσεις. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Γιατί παραλάβαμε χάος και παραδώσαμε χώρα. Και γιατί είπαμε την αλήθεια μέχρι το τέλος. Οφείλουμε όμως να είμαστε περήφανοι για έναν ακόμα λόγο σπουδαιότερο. Αυτοί που μας ψήφισαν την 25η Ιανουαρίου, αυτοί που στάθηκαν δίπλα μας στα δύσκολα, μας έδωσαν μια εντολή να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις από εδώ και στο εξής, να βοηθήσουμε τη χώρα. Να μην την αφήσουμε ανυπεράσπιστη. Αν στην πλευρά της νέας κυβέρνησης επικρατήσει τελικά η ανευθυνότητα. Να υπάρχει κάθε στιγμή η Νέα Δημοκρατία έτοιμη να παρέμβει, να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Αυτή την εντολή δεν μπορούμε να την προδώσουμε και δεν θα την προδώσουμε. Κάποιοι ασφαλώς θέλουν να μας βάλουν σε εσωστρέφεια. Χτυπάνε εμένα όπως χτύπησαν προηγούμενους αρχηγούς της παράταξης. Θέλουν τη Νέα Δημοκρατία σε δίνη εσωτερικής αμφισβήτησης, γιατί αυτό θα δώσει περιθώρια και χρόνο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει. Ξέρουν ότι η νέα κυβέρνηση θα περάσει δύσκολα, έτσι κι αλλιώς. Και θέλουν να υπάρχει απέναντί της μια αδύναμη αντιπολίτευση. Η διάλυση του πολιτικού συστήματος είναι η συνειδητή τους επιλογή. Γιατί όταν το πολιτικό σύστημα διαλύεται, τότε άλλα παράκεντρα εξουσίας αναδεικνύονται. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους κάνουμε σε όλους αυτούς το χατήρι. Δεν το αντέχει η χώρα και, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να το επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να παλέψουμε για να μείνει η Ελλάδα στο σωστό δρόμο και να παίξει σύντομα η παράταξη κυρίαρχο πολιτικό ρόλο. Τώρα όμως, πάνω απ' όλα, προέχει να περιφρουρήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και σε αυτό πιστεύω όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στη Βουλή, όλες οι δυνάμεις της ευθύνης και των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να συντονίσουμε και το βηματισμό και τη στάση μας. Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε απειλές που φαίνονται στον ορίζοντα και θα το κάνουμε. Και τέλος, οφείλουμε να σεβαστούμε πάνω απ' όλα εκείνους που μας κράτησαν όρθιους και αυτούς που δεν μας ψήφισαν ακόμα, αλλά κατά βάθος προσβλέπουν και εκείνοι σε εμάς. Η χώρα χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία δυνατή και τώρα αυτές τις μέρες τη χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτή είναι υποχρέωση όλων μας. Και είμαι βέβαιος ότι αυτήν την υποχρέωση θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή κοινοβουλευτική θητεία στην καθεμιά και στον καθένα σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.